Καλή σας ημέρα, κύριε Στρατούλη, καταρχήν. Γεια και χαρά σας. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μέχρι πριν από 4 μήνες ήσασταν στη θέση του αναπληρωτή του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έτσι, του αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από τότε όμως έχει γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Λες και πέρασαν όχι 4 μήνες, αλλά 4 αιώνες, γιατί είχαμε την μετατόπιση, την τεράστια πολιτική κουλοτούμπα του Πρωθυπουργού και της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε ουσιαστικά την μνημονιακή μετάλλαξη της κυβέρνησης και της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε το γεγονός ότι αποχωρήσαμε 5 υπουργοί, μεταξύ των οποίων και εγώ, και περίπου 40 με 42 βουλευτές που διαφωνήσαμε με την υπαγραφή του Τρίτου Μνημονίου. Και είχαμε το γεγονός ότι τους 7 μήνες που ήμουν υπουργός δίναμε τη μάχη, το είχαμε καταφέρει να μην μειωθεί ούτε ένα λεπτό, να μην μειωθούν οι συντάξεις, και τώρα βρισκόμαστε ενώπιον της προετοιμασίας της κυβέρνησης για να φέρει νομοσχέδιο, το οποίο και θα εκθεμελιώνει το δημόσιο χαρακτήρα της ασφάλισης και θα κατεδαφίζει τις κύριες και επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ και θα φτωχοποιεί το έπακρο του συνταξιούχους. Αυτό που ξέρει ο κόσμος, κύριε Στρατούλη, μέχρι στιγμής, αυτό που γνωρίζουμε δηλαδή από αυτά που συζητήθηκαν, έτσι, ήταν το φως της δημοσιότητας, βέβαια θα αποφασιστούν στα μέσα Δεκεμβρίου, είναι ότι θα υπάρχει ένας κορμός, η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ, έτσι, και από εκεί και πέρα οι κύριες συντάξεις θα επαναυπολογιστούν. Αυτό που εσείς μπορείτε να μας πείτε για να μας βοηθήσετε και να βοηθήσετε κυρίως τους ακροατές μας να καταλάβουν τι πρόκειται να γίνει, ποιο είναι? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, όπως και να το καμουφλάρει η κυβέρνηση, όποια περιτυλίγματα και να βάλει, ο στόχος της είναι ένα. Να εκπληρώσει αυτό που υπέγραψε στο μνημόνιο, στο Τρίτο Μνημόνιο. Και αυτό που υπέγραψε είναι ότι θα μειώσει τις δημόσιες δαπάνες για τις συντάξεις κατά 450 εκατομμύρια φέτος και κατά 1,8 το 2016. Δηλαδή 2,25 δισεκατομμύρια ευρώ να αφαιρέσει από τις τσέπες των συνταξιούχων. Αυτό είναι η ουσία. Και για να το πετύχει αυτό κάνει 2 πράγματα. Πρώτο, το κράτος, λέει, αποσύρεται γενικώς και αορίστως από την συνταγματική του δέσμευση να εγγυάται την χορήγηση των συντάξεων και θα εγγυάται από εδώ και πέρα την εθνική σύνταξη 360, 350, 384 ευρώ. Θα μας πούνε κάποια στιγμή πόσο θα είναι. Μέχρι εκεί, από εκεί και πάνω δεν θα δίνει ούτε ένα ευρώ. Άρα περιορίζει την κρατική χρηματοδότηση μόνο για τους ακραία φτωχούς. Ένα. Άρα με αυτόν τον τρόπο μειώνει τις δαπάνες για τις συντάξεις όπως έχει αναλάβει τη δέσμευση από το Τρίτο Μνημόνιο η κυβέρνηση. Και ο δεύτερος τρόπος είναι με τον επανυπολογισμό των συντάξεων, όχι των μελλοντικών συνταξιούχων μόνο, αλλά και των ήδη συνταξιούχων, θα μειώσει το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων και θα έχουμε μειώσεις που τουλάχιστον εγώ με την γνώση και την εμπειρία μου στο Υπουργείο τις μετράω από 7 έως και 20% στις κύριες συντάξεις, από 7 έως και 50% στις επικουρικές συντάξεις και από 10 ως 20% στις εφάπαξ παροχές. Μιλάμε για κοινωνικό αρμαγεδόνα. Και αυτός είναι ο λόγος που πριν λίγο, αν είδατε, πριν από λίγα λεπτά, ο Πρωθυπουργός ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διότι ψάχνει πολιτικά κορόιδα τα οποία να μοιραστούν με την κυβέρνηση την ευθύνη μιας νέας λαϊλασίας των συντάξεων. Φοβάται πολύ η κυβέρνηση ότι δεν θα έχει την πλειοψηφία των 153, γιατί τέτοια μέτρα δύσκολα ψηφίζονται ακόμα και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν αποδεχτεί την μνημονιακή του μετάλλαξη και να ζητά στηρίγματα για να περάσει αυτά τα σαρωτικά μέτρα σε βάρος των συνταξιούχων. Απ' την άλλη μεριά, επειδή γίνεται μια συζήτηση και ξαναέρχεται το θέμα ότι χρειαζόταν, και εσείς πάνω σε αυτό δουλέψατε, μια μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό. Η μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, το θέμα είναι τι σκοπό έχει. Αν είναι να κάνεις μεταρρύθμιση για να μειώσεις παραπέρα τις δαπάνες για τις συντάξεις, είναι καταστροφή. Γιατί το πρόβλημα των συντάξεων στην Ελλάδα, η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού, δεν έχει να κάνει με τις δαπάνες. Οι δαπάνες είναι οι ίδιες και πολύ μικρότερες από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και οι συντάξεις είναι στις 3 χώρες της Ευρωζώνης που δίνουμε τις χαμηλότερες συντάξεις. Αν είναι να κάνεις μεταρρύθμιση, πρέπει να την κάνεις για να αυξήσεις τα έσοδα της κοινωνικής ασφάλειας που έχουν μειωθεί λόγω μνημονιακών πολιτικών. Δηλαδή τις πολιτικές λιτότητες θα τις αντικαταστήσεις με ανάπτυξη,
για να βρουν δουλειά τους 1,5 εκατομμύριο ενόργους. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Με αυτή την ανεργία μπορεί να γίνει κάτι ουσιαστικό στο ασφαλιστικό? Δεν μπορεί, και την ανεργία την προκαλούν τα μνημόνια και λιτότητα. Ή θα φύγουμε από τα μνημόνια και τη λιτότητα και θα πάμε σε ανάπτυξη, ή ούτε ο λαός, ούτε η χώρα, ούτε η κοινωνική ασφάλιση έχουν σωτηρία. Άρα υπαριθμώ ένα πρόβλημα ανάπτυξη για να αντιμετωπιστεί η ανεργία, υπαριθμώ δεύτερο να στηθούν οι μισθοί για να είναι και οι ασφαλιστικές εισφορές ανάλογες και τα έσοδα. Τρίτο είναι να καταπολεμηθεί η σφοροδιαφυγή, η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, να φτάσουμε τουλάχιστον στα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα. Είμαστε στο 35% σήμερα, τα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα είναι 5-6%, άρα υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια μέχρι και 8 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο από την σφοροδιαφυγή και την μαύρη εργασία. Σε αυτό πάντως δεν γίνανε σπουδαία πράγματα, και αυτό το 9μηνο, το 10μηνο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, έτσι. Ναι, δυστυχώς δεν έγιναν, γιατί όταν ήμουν υπουργός είχα θεσπίσει έκτακτα κλιμάκια του ΙΚΑ, 500 άτομα να βγουν για ελέγχους από τον περασμένο Ιούνιο, με συγχωρείτε, και δυστυχώς, παρότι ψήφισα τον νόμο, μετά την αντικατάστασή μου, επειδή διαφώνησα με τα μνημόνια, δεν έκαναν τίποτα οι επόμενοι, προκειμένου να υλοποιήσουν αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Δεν έκαναν τίποτα, στην κυριολεξία τίποτα. Κύριε Στρατούλη, το τέταρτο είναι, τελειώνω. Το τέταρτο είναι ότι πρέπει να είναι σταθερή η κρατική χρηματοδότηση και να καλύπτει τις ανάγκες, τουλάχιστον να μείνει στα 14 δισεκατομμύρια το 2012 η ετήσια χρηματοδότηση, γιατί τώρα είναι 11,1 δις φέτο και του χρόνου την πάνε για 9,6 δις, και τέλος να βρεθεί τρόπος σταδιακά να αποκατασταθούν τα λαϊλατημένα αποθεματικά της κοινωνικής ασφάλισης. Σταδιακά, εντάξει, δεν λέει κανείς ότι άμεσα μπορείς να τα δώσεις, αλλά σταδιακά πρέπει ο κουμπαράς που έσπασε και λαϊλατήθηκε από κυβερνήσεις, τράπεζες και όσους πήραν τα θαλασσοδάνεια από τράπεζες με τα λεφτά των ασφαλισμένων, με κάποιο τρόπο να αποκατασταθεί. Αν δεν τα κάνουμε αυτά, όχι μεταρρύθμιση δεν υπάρχει, αν δεν τα κάνουμε αυτά δεν υπάρχουν συντάξεις, δεν υπάρχει ασφαλιστικό. Και ένα ευρώ να αντιστάσουν τις συντάξεις, και ένα ευρώ αν συνεχίσουν τις ίδιες πολιτικές της λιτότητας, ούτε το ένα ευρώ δεν θα μπορούν να δώσουν. Κύριε Στρατούλη, σε συνάρτηση όλων αυτών που μας είπατε, υπάρχουν βέβαια, αναρωτιούνται προφανώς οι ακροατές, ότι αλλιώς είναι όταν είσαι μέσα στην κυβέρνηση και αλλιώς όταν είσαι στην αντιπολίτευση. Εσείς ως αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που είχατε εξετάσει το θέμα ασφαλιστικό και είδατε τι μπορεί να γίνει, πιστεύατε εκείνο το διάστημα ότι μπορεί το ασφαλιστικό να λυθεί χωρίς να ματώσουν συνταξιούχοι και τέλος πάντων όλοι όσοι εμπλέκονται, ναι, στην υπόθεση? Ναι, ναι, το πίστευα απολύτως και το πιστεύω, και γι' αυτό στο 7μηνο που είχα την ευθύνη του Υπουργείου είμαι ο μοναδικός υπουργός τα τελευταία 6 χρόνια των μνημονίων που δεν έκανα ούτε ένα σέντ, ούτε ένα λεπτό μείωση των συντάξεων. Παρότι είχαμε κλειστές τράπεζες, παρότι είχαμε capital control και τα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης αυξήσαμε με την ρύθμιση των 100 δόσεων που από ό,τι θυμάστε ήταν ρύθμιση που είχα εισηγηθεί σαν υπουργός στη Βουλή και είχε ψηφιστεί, και τις συντάξεις τις δίναμε ολόκληρες και στην ώρα τους, αρκεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που σας είπα πριν. Ένα μέρος από αυτά τα προβλήματα. Ξέρουμε ότι ο χρόνος σας πιέζει και δεν θα καταχραστούμε άλλο την καλοσύνη σας. Ήθελα απλά ένα ερώτημα σχετικά με το πρωτογενές πλεώνασμα. Είναι ένα θέμα που έπεσε και αυτό το τελευταίο διάστημα, βγήκε έτσι στο τραπέζι. Έχουμε μια εικόνα ότι το πρωτογενές πλεώνασμα ανέρχεται γύρω στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως, η πραγματική εικόνα, ισχυρίζονται πολλοί, του προϋπολογισμού είναι απογοητευτική. Έχετε μια έτσι απάντηση? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όταν αυξάνεις το πρωτογενές πλεώνασμα αλλά με λαϊλασία των μισθών, των συντάξεων και της κοινωνίας, είναι ένα νούμερο μόνο και δεν λέει τίποτε άλλο. Και δεν λέει τίποτε άλλο. Η οικονομία μας έχει ανάγκη από το να σταματήσουν οι πολιτικές της λιτότητας, να διπλασιαστούν τουλάχιστον οι δημόσιες επενδύσεις, να διπλασιαστούν από το επίπεδο των 6,5 δις που προϋπολογίζονται για το 2016, να γίνουν έργα, να βρουν δουλειά άνεργοι, να έχει εισόδημα διαθέσιμο η λαϊκή οικογένεια με συσάχθεια που πρέπει να γίνει και από τις τράπεζες σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά για να μπορεί να ξαναπάρει μπρος η οικονομία. Η οικονομία με πλεονάσματα που έχουν επιτευχθεί, με πρωτογενή πλεονάσματα σε βάρος της επιβίωσης και της καθημερινότητας των λαϊκών νοικοκυριών, η κοινωνία ούτε μπορεί να αντέξει ούτε μπορεί να επιβιώσει. Και ούτε και η οικονομία μπορεί να ξαναπάρει μπροστά.